Η αρνητική πείρα της εφαρμογής του νόμου τον πρώτο χρόνο επιβεβαιώνει τις θέσεις μας για τον χαρακτήρα και τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε το συγκεκριμένο μέτρο για τις λαϊκές οικογένειες. Στην πράξη, η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, προτάσσοντας τη συγκέντρωση πλεονασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο όνομα της ανάπτυξης για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων και όχι για τις ανάγκες του ελληνικού λαού και των παιδιών του. Η εφαρμογή του νόμου της δίχρονης προσχολικής αγωγής θα πατήσει πάνω στο αποτύπωμα που άφησε η χρόνια υποχρηματοδότηση στον Δήμο μας. Μεταξύ άλλων, είναι η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών του Δήμου από 1 εκατομμύριο ευρώ στα 400.000 ευρώ, μείωση δηλαδή που αγγίζει το 60%. Επίσης, όπως επιβεβαιώνει και το επιχειρησιακό του Δήμου, στο σύνολο της πόλης μας δεν επαρκούν τα κτίρια νηπιαγωγείων για την εξυπηρέτηση όλων των προνηπίων με ιδιαίτερα προβλήματα να εμφανίζονται στις περιοχές της Νικόπολης και της Ευκαρπίας. Υπάρχουν μόνο 43 νηπιαγωγές στην περιοχή μας και αυτά με μεγάλες υλικοτεχνικές και κατασκευαστικές ανεπάρκειες. Για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων γονιών λειτουργούν μόνο 30 ολοήμερα τμήματα νηπιαγωγείου. Αντίστοιχη κατάσταση συναντά κανείς και στους παιδικούς σταθμούς. Σε έναν Δήμο όπως ο δικός μας, με πληθυσμό πάνω από 120.000 κατοίκους, λειτουργούν μόνο 6 βρεφονοπιακοί και 6 παιδικοί σταθμοί με άνηση κατανομής στις επιμέρους δημοτικές ενότητες. Είναι ενδεικτικό ότι στην Πολύχνη δεν υπάρχει κανένας βρεφονοπιακός σταθμός, στην Ευκαρπία λειτουργεί μόνο ένας και στην Σταυρούπολη λειτουργεί μόνο ένας παιδικός σταθμός. Εξαιτίας της έλλειψης των δημόσιων υποδομών, πολλοί γονείς στρέφονται στους ιδιωτικούς σταθμούς. Τα παραπάνω αποτελούν μερικά μόνο ενδεικτικά παραδείγματα της κατάστασης που επικρατεί. Από την επαφή μας που είχαμε και με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου, επιβεβαιώθηκε η εκτίμησή μας για τις συνέπειες που θα προκληθούν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Η κυβέρνηση δεν παίρνει ούτε ένα μέτρο στην κατεύθυνση ανάπτυξης των υποδομών του δημόσιου νηπιαγωγείου, στη στελέχωσή του με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν δημιουργεί ούτε καν τις στοιχειώδες προϋποθέσεις που χρειάζονται για να γίνει πράξη το αίτημα για πραγματική δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.